Καλώς ήρθες στο Φτιάξτο Μόνος Σου, δημιουργικές ιδέες. Με αφορμή ένα δώρο που θέλω να δημιουργήσω για την αδερφή μου, δημιουργώ και αυτό το βίντεο ώστε να δούμε πώς μαζί μπορούμε να το πράξουμε πάρα πολύ γρήγορα και να το δημιουργήσεις για σένα ή για κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο. Όπως με προδίδει και η εικόνα που έχω μπροστά μου, πρόκειται να κάνουμε σαν σκουφάκι για τα μαλλιά, ιδίως άμα το θέλουμε να τα στεγνώσουμε. Άμα είναι βρεγμένα, άμα θα τα φορέσει μετά από το μπάνιο ή κατά τη διάρκεια του μπάνιου και δεν θέλεις να βρέξεις τα μαλλιά σου. Και αυτό με τη χρήση πετσέτας. Άμα τώρα κάτι παρόμοιο θέλεις να το δημιουργήσεις, σαν στυλ, σαν αξεσουάρ, οποιοδήποτε ύφασμα σου περισσεύει από φουλάρι, από ύφασμα, μπορεί να το πράξεις για να το κάνεις σαν αξεσουάρ και όχι σαν κάποιο αξεσουάρ μπάνιο, αλλά αξεσουάρ για το ντύσιμο. Εμείς πορευόμαστε με την ιδέα αξεσουάρ για το μπάνιο και το βασικό μας υλικό είναι μια πετσέτα για τα χέρια, την οποία τώρα την έχω διπλώσει στη μέση. Και θέλω να βάλεις την καλή πλευρά πάνω στην καλή πλευρά, αλλά πάνω το δούμε αυτά ένα-ένα. Οπότε για το project θέλω να χρησιμοποιήσεις υλικά υφάσματα που σου περισσεύουν, έτσι, και να βάλω εδώ πέρα εγώ τις καρφίτσες μου. Καρφίτσες λοιπόν, όπως βλέπεις, θα χρειαστείς. Λοιπόν, και όπως είδες, έχω διπλώσει βασικά την πετσέτα μου στη μέση με την καλή πλευρά πάνω στην καλή πλευρά και έχω τοποθετήσει καρφίτσες οριζόντια σε τρεις σειρές. Δεν παίζει απαραίτητα ρόλο σε ποιο ύψος θα είναι, αλλά το προσαρμόζεις ανάλογα τις διαστάσεις που θέλεις να έχεις σε ένα το δικό σου project με βάση τις διαστάσεις του κεφαλιού σου. Έχω ένα πατρόν εδώ πέρα, όπως μπορείς να δεις, που στο ψηλότερο σημείο του είναι 27 εκατοστά, μετά έχει 24,5, 20,5 και όσο λοιπόν κατεβαίνει η πλευρά, τόσο μειώνονται και τα εκατοστά. Η καμπύλη που δημιουργείται μπροστά είναι το πίσω μέρος του κεφαλιού. Το μεγαλύτερο μέρος λοιπόν που φτάνει τα 27 εκατοστά είναι το πικ, το πάνω μέρος κεφαλής, και φθήνουν σιγά σιγά τα εκατοστά και το μέγεθός μας όσο πλησιάζουμε στην μπροστινή πλευρά. Που ό,τι βλέπω είναι τα 7,5 εκατοστά που έχω σημειώσει. Τώρα παίρνω ένα μαρκαδόρο ώστε να τραβήξω γραμμή γύρω από το πατρόν μου και ύστερα το πατρόν που θα διαγράψω, που θα σχηματίσω ενώ με το μαρκαδόρο μου, θα το κόψω και θα πάω να ράψω ένα βήμα τη φορά. Πάρα πολύ ωραία. Πρωτού ωστόσο περάσουμε στον ράψιμο, θέλω να βάλεις ένα λαστιχάκι με την στρογγυλή του πλευρά προς τα μέσα και απ' έξω να εξέχουν οι άκρες του. Το τοποθετείς κατά αυτόν τον τρόπο ανάμεσα στα δύο υφάσματα, με το στρογγυλό κομμάτι του να είναι προς τα μέσα και οι άκρες προς τα έξω και ράβεις γύρω. Ακολουθείς τη δρομή δηλαδή που ακολουθήσαμε και με τον μαρκαδόρο και ράβουμε. Ύστερα θα το γυρίσουμε μπροστά. Οπότε για την ώρα ράβεις, εγώ θα χρησιμοποιήσω ζιγ-ζακ και όλα σε ράφες και ράβεις κατά αυτή την φορά. Οπότε πάμε να το ράψουμε και επανερχόμαστε.
Λοιπόν, βλέπεις εδώ πέρα το τέλος του υφάσματος μου, πως φαίνεται, στο σημείο δηλαδή που έχω βάλει το λαστιχάκι μου. Να το ράψουμε εδώ πέρα λίγο καλύτερα, ώστε να μην μας φύγει έτσι, γιατί ίσως να ασκούμε πίεση όταν θα το κουμπώνουμε. Πάρα πολύ ωραία, και ύστερα αφού το έραψες τόσο ωραία, θέλω να φέρεις την καλή πλευρά απ' έξω και να έρθουμε να βάλουμε το κουμπί μας. Το κουμπί μπορείς να καταλάβεις σε ποιο σημείο της πετσέτας το τοποθετώ, στη μέση κιόλας. Και σκοπός τώρα είναι να βάλουμε το κουμπί καλά, να το ράψουμε. Αφού έχω ράψει το κουμπί λίγο μέσα έξω, βάζοντας την καρφίτσα μου, στριφογυρίζω την κλωστή μου 4-5 φορές γύρω από το κουμπί και μετά έρχομαι από πίσω από το κουμπί να βάλω την καρφίτσα μου και να έρθω να το ασφαλίσω και να το ράψω καλά πάνω στην πετσέτα. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Προσοχή, μη μου τρυπηθείς. Έτσι λοιπόν, το ράβω με τον τρόπο που ο καθένας γνωρίζει, ώστε να έχει μια σταθερότητα. Έτσι, βλέπεις ότι γίνεται γερό. Και θεωρώ ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο που το έχω ολοκληρώσει. Κυρίως ράβω πίσω από το κουμπί, το κουμπί δηλαδή να εφάπτεται πάνω στο ύφασμά μου, ώστε μετά να μπορώ να το δουλέψω. Δηλαδή δεν περνάω μέσα από τις τρύπες του κουμπιού, αλλά το ράβω έτσι εσωτερικά. Βλέπεις, κατά αυτόν τον τρόπο στην ουσία. Και το νιώθω ότι έχουμε φτάσει σε ένα καλό σημείο. Αλλά ακριβώς επειδή θα τεντώνεται και αυτό με το λαστιχάκι, θέλω να το ράψεις γερά. Εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Και όταν κρίνω ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο, το κόβω και το σιδερώνω. Πάρα πολύ ωραία, και το κιόλας έχοντας, το έχουμε σιδερώσει και έτσι οι σιξά καραφέ μας έχουν τακτοποιηθεί, είναι όλα ευθυγραμμισμένα, δεν έχω κάποια τσάκιση ή κάτι που δεν έχει διπλωθεί σωστά. Και αυτό ήταν το σκουφάκι μας, το αξεσουάρ για το μπάνιο, για τα μαλλιά. Πάρα πολύ πρακτικό, πάρα πολύ χρήσιμο. Ό,τι χρειάζεσαι τώρα για το καλοκαίρι, για να σου στεγνώνει τα μαλλιά ή άμα δεν θέλεις να βρέξεις τα μαλλιά σου, είναι αυτό που χρειάζεσαι. Εγώ, όπως σου είπα, το δημιουργώ για να το προσφέρω ως δώρο. Εσύ μπορείς να το πλέξεις για σένα ή για άλλα αγαπημένα σου πρόσωπα. Και είναι μια πολύ ωραία ιδέα να το κάνεις σαν αξεσουάρ για το στυλ σου, χρησιμοποιώντας υφάσματα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο λοιπόν το δημιουργείς. Ελπίζω να σου άρεσε λοιπόν το σημερινό μου βίντεο. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μου γιατί με βοηθάει. Γράψε στα σχόλια τις εντυπώσεις σου και θα δούμε την επόμενη φορά. Φιλάκια μου!